με τον Κασελάκη. Για τρέλα μιλάμε. Ο οποίος είπε, τι είπε, ότι εγώ λέει, επειδή δεν ξέρω πώς να συμπεριφερθώ στα κορίτσια, θα ήθελα να υιοθετήσω δύο αγόρια. Δηλαδή τι θέλεις να πεις ρε εσύ με τα κανάλια που σε προβάλλουνε, ότι εμείς οι υπόλοιποι Έλληνες θα υιοθετούμε παιδιά να παράγουμε πούστιδες. Σφοδρές αντιδράσεις αλλά και παρέμβαση της δικαιοσύνης προκάλεσαν οι ομοφοβικές δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου εναντίον του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασελάκη. Λίγα λεπτά μετά την ομοφοβική τοποθέτηση Μπέου που έγινε σε πανελλήνια μετάδοση, ο Στέφανος Κασελάκης απάντησε. Τα σχόλια του κυρίου Μπέου δεν έχω πολλά να πω. Νομίζω φανερώνουν αρκετά από μόνα τους. Απλά θα παροτρύνω τη δικαιοσύνη, όπως πάντα παροτρύνω τη δικαιοσύνη, επιτέλους και σε αυτό το θέμα να κάνει τη δουλειά της. Σας ευχαριστώ πολύ. Μετά τη δημόσια έκκληση Κασελάκη, νωρίς το πρωί η πρόεδρος του Αρείου Πάου, Γεωργία Δεηλίνη, με παραγγελία της στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου, ζητεί να διερευνηθεί εάν τα όσα είπε ο Αχιλλέας Μπέος ήταν πρόσφορα να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος και βία κατά ομάδας προσώπων που προσδιορίζονται με βάση τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Όπως και να διερευνηθεί επίσης, εάν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιθυμεί να υποβάλει μήνυση σε βάρος του Δημάρχου για εξύβριση με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Περιμένω την απάντηση από την κυβέρνηση, από τη Νέα Δημοκρατία, ενδεχομένως και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σε όλα αυτά που τα άθλια που εξεστόμησε ο κύριος Μπέος χθες το βράδυ, σε διακαναλική συνέντευξη στην ουσία ήταν, σε ένα διακαναλικό διάγγελμα. Αν τα καταδικάζει η κυβέρνηση, αν τα καταδικάζει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν ήταν εκλεκτός της σε αυτές τις εκλογές ο κύριος Μπέος. Δεν έχει κανένα λόγο να μην το κάνει. Με τέτοιες χειδεότητες νομίζω ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε εμείς. Πρέπει να ασχολείται καταρχάς η δικαιοσύνη και όποιος άλλος. Νομίζω ότι δεν πρέπει καν να αφήσουμε κανένα κόμμα, κανένα προσωπητικό. Πρέπει όλοι να καταδικάσουμε τέτοιες συμπεριφορές. Η αλήθεια είναι ότι προφανώς δεν έχω όλη την εικόνα, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πώς ανανεώθηκε σε τέτοιο βαθμό η εμπιστοσύνη στον κύριο Μπέο, αλλά πραγματικά θλίβομαι. Την ομοφοβική επίθεση Μπέου εναντίον του Στέφανου Κασελάκη καταδίκασαν Κομμουνιστικό Κόμμα και ΠΑΣΟΚ. Η χυδαία και ομοφοβική αναφορά του κυρίου Μπέου σε πανελλήνια μετάδοση καθιστά την πολιτεία υπεύθυνη για τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Ελλήνων πολιτών. Χρέος όλων των δημοκρατικών δυνάμεων η αυτονόητη καταδίκη του σκοταδισμού και της ομοφοβίας. Αυτονόητος και επιβεβλημένος ο ποινικός και πειθαρχικός έλεγχος για το ομοφοβικό ρατσιστικό παραλήρημα του Μπέου. Ακόμη πιο επιβεβλημένη η καταδίκη και κυρίως η απομόνωση τέτοιων συμπεριφορών και απόψεων από τον λαό του Βόλου και όλης της χώρας. Νωρίτερα το πρωί πάντως ο Αχιλλέας Μπέος επανήλθε. Αν θα παρέμβει δικαιοσύνη στις δηλώσεις τις δικές μου, πρώτα θα πρέπει να παρέμβει στις δηλώσεις που έκανε ο Κασελάκης. Ωραία.